Δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες του Άργους και της Αργολίδας. Σήμερα η παρουσία σας εδώ και η συγκέντρωσή μας δίνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το 15 αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας στις δυσκολότερες στιγμές της μεταπολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. Με το δημόσιο χρέος στο απίστευτο ύψος των 324 δισεκατομμυρίων ευρώ, λίγα μέτρα πρώτου οικονομικού ολέθου. Οι πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονταν για την κατάσταση αυτή, μη μπορώντας να διαχειριστούν την πολύχρονη κρίση, αναγκάστηκαν να αποδράσουν από τη διακυβέρνηση, μεθοδεύοντας και προσδοκώντας σε μια αριστερή παρένθεση, λίγων μηνών, κατά αυτούς, προκειμένου να διαχειριστούν την τύχη της χώρας ανεξέλεγκτα και ατιμόρυτα ως γνήσιοι και μόνιμοι ιδιοκτήτες της Ελλάδας. Οι παγίδες και τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε φάνταζαν ως ανυπέρβλητα. Η πολεμική ήταν ολομέτωπη, αμήλυτη από τους πάντες μέσα και έξω από τη χώρα. Αναγκαστήκαμε εν τέλει να συμβιβαστούμε και περάσαμε δύσκολες στιγμές προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Αλλά τα καταφέραμε. Χάρη στη στήριξη του λαϊκού παράγοντα, που με αλάθητο κριτήριο διέγνωσε ότι η ανάκαμψη μπορούσε να έρθει μόνο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ναι μεν ακολούθησε ένα ακόμη, ασφαλώς ποσοτικά χαμηλότερο, πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, παράλληλα όμως πήρε τα αναγκαία ανακουφιστικά μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και της σταδιακής αποκατάστασης του κοινωνικού ζητήματος. Την καταπολέμηση της ανεργίας και των ανισοτήτων, τα ζητήματα των ελευθεριών και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Έτσι καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες και ενώ είχαμε απώλειες 850.000 θέσεων εργασίας στην τετραετία 10-14, στη δική μας θητεία να έχουμε επιπλέον 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Να βάλουμε τέλος στο έσχος της εργασιακής ζούγκλας της απορρίθμισης της αγοράς εργασίας, επαναφέροντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Καταπολεμώντας την αδύνατη εργασία, αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό στις 650 ευρώ και τον ντροπιαστικό υποκατώτατο των νέων κατά 33% επιπλέον. Αναψηφιωτήσαμε το κοινωνικό κράτος με την εξασφάλιση της δωρεάν νοσοκομιακής και φαρμακευτικής περίθαλψης 2,5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, ανασφάλιστον. Υπερασπιστήκαμε στην πράξη. Αναφέρεται ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες που διασφαλίζουν την ταυτότητα του φίλου και δίνουν υπηκότητα στα παιδιά των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Επιταχύναμε την υιοθεσία και την αναδοχή και προχωρήσαμε στην κωδικοποίηση των ποινικών κωδίκων εξυγχρονίζοντας, προσαρμόζοντας τον τρόπο απονομής και εκτέλεσης του ποινικού πλαισίου, συμβαδίζοντας με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Προχωρήσαμε λαμβάνοντας γενναία μέτρα κοινωνικής φροντίδας, μέτρα διάσωσης των απελπισμένων συμπολιτών μας. Από το κοινωνικό τοκέα, εισόδημα αλληλεγγύης, ως τα επιδόματα ενοικίου, παιδιών, από το πρώτο κιόλας, ενέργειας και θέρμανσης, καθώς και το μεταφορικό ισοδύναμο των νησιωτών και τέλος και τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων. Και όταν επιτέλους η χώρα μπήκε σε μια κανονικότητα και τα πράγματα νοικοκυρεύτηκαν, με τους δείκτες να εμφανίζουν σαφή άνοδο, επί 9 τρίμηνα συνεχούς αύξησης, ποσοστό ανάπτυξης που θα υπερβεί φέτος κατά μετριοπαθής υπολογισμού στο 2%, ομαλή και χαμηλότερη έξοδος στις αγορές, διεύρυνση των εξαγωγών και θεαματική αύξηση των αμέσων ξένων επενδύσεων, φτάσαμε ήδη τα 3.600, οι θρασίτατοι εγκομιαστές του Δούνου του, αυτοί που ναρκοθετούσαν το τοπίο σε κάθε στροφή της δύσκολης διαπραγμάτευσης, περιφρονούν το λαό μας και έχουν το θράσος να μιλάνε για πολιτική αλλαγή. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που τον περιβάλλει, σε κάθε στροφή προπαγάνδιζε την καταστροφή και την κατάρρευση. Τι να αποτοθυμηθεί κανείς, τον περιβόητο κόφτη, τις προβλέψεις ότι δεν θα βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, αλλά θα υπάρξει μια πιστολιτική γραμμή, δηλαδή ένα καλυμμένο μνημόνιο που ακόμα το ευαγγελίζονται κάποιοι. Να θυμηθούν τις προβλέψεις για τις περικοπές των συντάξεων, για την πρόσφατη βεβαιότητα μετά την 21η Αυγούστου, το τέταρτο μνημόνιο που θα ήταν δίθεν εδώ, γιατί δεν θα είχαμε δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές. 4 ολόκληρα χρόνια δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά
να προπαγανδίζουν την καταστροφή. Αυτοί που χρεοκόπησαν και λαϊλάτισαν τη χώρα ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού για να αλλάξουν την πολιτική που εφαρμόσαμε υπέρ των πολλών, των κοινωνικά αδύναμων και ασθενέστερων. Γιατί θέλουν να εφαρμόσουν μια πολιτική μεροληψίας υπέρ των λίγων, των εκλεκτών και της ελίτ. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ με λίγα λόγια στην πολιτική μου κοινοβουλευτική παρουσία ως κυβερνητικός βουλευτής της Αργολίδας. Είναι γνωστή η συμμετοχή μου στις δύο εξεταστικές επιτροπές, στον χώρο των σκανδάλων της διερεύνησης, των σκανδάλων του χώρου της υγείας και στον τραπεζικό τομέα. Επιτελέσαμε έργο με υπευθυνότητα δουλεύοντας σχεδόν ημερών. Το ίδιο δραστήριο υποβοήθησα τη διαρκή προσπάθεια Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και τις αντίστοιχες επιτροπές οικονομικών και δημόσιας διοίκησης και δικαιοσύνης. Ήμουν επίσης ένας εκ των συμμετασχόντων στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Παράλληλα όμως με την κοινοβουλευτική μου δράση, εργάστηκα με συνέπεια και για την Αργολίδα, προωθώντας λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας και αποτέλεσαν ήδη στόχους του περιφερειακού μας συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Αργολίδας που έγινε στην Τρίπολη. Θα σταθώ επιγραμματικά και μόνο σε δύο επιμέρους θέματα. Το πρώτο, αισθάνομαι υπερήφανος για την ίδρυση του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Άλλου. Το πρότισα με πιστική επιχειρηματολογία και υποβάλλοντας τη σχετική τροπολογία που έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Παιδείας, σύντροφο Κώστα Γαβρό. Η απόφαση αυτή είχε μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία, αφού ικανοποίησε ένα αίτημα πολλών δεκαετιών του αρχαίου λαού. Δεύτερο και πιο σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τον νόμο είναι η επέκταση του αρδευτικού δικτύου του αναβάλλοντος, του δικτύου στην ιδιαίτερα εξαιρετική περιοχή των ψυχτήριων, μοναστηρακίου κλπ. Κυρίως όμως, και εδώ η ικανοποίησή μου ήταν τεράστια, για την απόφαση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του αναβάλλοντος στην Ερμιονίδα που λήφθηκε μόλις πρόσφατα. Εντάχθηκε με το υψηλό ποσό από των 48 εκατομμυρίων από ένα συνολικό πρόγραμμα 448 που διατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 31 εν συνόλο αρδευτικά έργα της σε όλη την Ελλάδα. Το μέγεθος του προβλήματος της ανιδρίας στην Ερμιονίδα. Η αναπτυξιακή προοπτική που διαγράφεται με την ένταξη του έργου αυτού ήταν και για μένα, αλλά κυρίως για τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής, το επιστέγασμα μια διαρκούς προσπάθεια στην οποία έχω και εγώ την ικανοποίηση να λέω ότι συνεισέφερα με τις όποιες μικρές ή μεγάλες προσπάθειες. Φίλες και φίλοι, καλούμεθα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, την Κυριακή μεθαύριο, να συγκρίνουμε και να επιλέξουμε μεταξύ δύο προγραμμάτων για το μέλλον. Της Νέας Δημοκρατίας που δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τη συνταγή που εφαρμόστηκε την περίοδο 10-14 και μας οδήγησε στην κρίση και σε αυτό το σύνδεσμο του κόμματός μας που προτάσει την ενίσχυση της εργασίας, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια για την κοινωνία μέσω της ενδυνάμωσης του κοινωνικού χαρακτήρα, της υγείας και της παιδείας, αλλά και την δικαιότερη φορολόγηση με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, με βήματα σταθερά και σίγουρα. Η επιλογή μας είναι σίγουρη και ασφαλής και η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι βέβαιη.